Μ' ακούτε? Πώς είστε? Καλά, καλά στην ώρα, πάντα στην ώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, χθες εσείς προχωρήσατε σε μία κινητοποίηση στον κόμβο των πεζών. 31 του μήνα βγαίνουν στον κόμβο στις Μουρνιές, τουλάχιστον όπως ξέρουμε από την Ενωτική Ομοσπονδία, και τον κύριο Σταυριανουδάκη στα Χανιά. Διαμηνύουν από το Υπουργείο ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για να συζητήσετε τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, σφίγγουν τα πράγματα, κυρία Δουλγεράκη. Σφίγγουν. Και θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς ακριβώς μας αντιμετωπίζει τώρα σήμερα η κυβέρνηση. Εδώ στη σύσκεψη του Μαξίμου, ας πούμε, πήρε μέρος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, και δεν πήρε μέρος ο Υπουργός Οικονομίας. Οι πόρτες δηλαδή είναι ανοιχτές, γιατί σφίξαν τα πράγματα με τα τρακτέρ στους δρόμους πανελλαδικά, με το πανευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό ξεσηκωμό των αγροτών, και τα πράγματα πια δεν είναι όπως τα έλεγε ο κύριος Αβγενάκης. Οι πόρτες ανοίγουν, είπαμε, η πίεση των μεγάλων κινητοποίησεων, και εμείς έτσι ξεκινήσαμε τις κινητοποίησεις στην περιοχή τη δικιά μας. Ο κόσμος στα πεζά, παρά τις δύσκολες συνθήκες, δεν είχαμε σύμμαχο τον καιρό, κυρία Δουλγεράκη. Ήταν όμως αρκετοί συνάδελφοι, άρα έχουμε την προοπτική της κλιμάκωσης. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Αγροτικού Συλλόγου. Αποκλείσαμε συμβολικά το δρόμο με συνελεύσεις και κλείσαμε το δρόμο με τα αγροτικά αυτοκίνητα. Έγιναν παρεμβάσεις από σωματεία οικοδόμων, γάλακτος τροφίμων, η Λαϊκή Συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρχανών, Αρχιτεκτονικών, η ομάδα γυναικών των Αρχανών. Μείναμε δηλαδή ικανοποιημένοι από αυτή την κοινοτοποίηση και δώσαμε υπόσχεση μέσα από τη συνέλευση κατά τη διάρκεια που είχαμε κλείσει το δρόμο ότι η επόμενη Κυριακή στην ίδια, στον ίδιο κόμβο, 11 η ώρα πάλι ξανά. Έχουμε την αίσθηση ότι όλη αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα μεγάλης πίεσης των αγροτικών κινητοποιήσεων, και εδώ είναι τώρα αυτό που λέμε ανοιχτές πόρτες. Οι ανοιχτές πόρτες δεν λύνονται με ό,τι πήρατε, αυτό που εξάγγειλε η κυβέρνηση. Λυμμένα προβλήματα. Δεν είπε κάτι ξεχωριστό από αυτά που ζητάνε οι αγρότες για το κόστος παραγωγής, για τις εγγυημένες τιμές, για την αποζημίωση, την ακαρπία στα 200 ευρώ το στρέμμα, για τον ΕΛΓΑ όπως ακριβώς τον ζητάνε οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Δεν μιλήσανε για αυτά. Είπαν εδώ είμαστε, και αυτό δείχνει μια καλοπροαίρετη διάθεση. Εγώ, κυρία Δουλγεράκη, από την μεριά του Αγροτικού Σύλλογου Αστερουσίων, το επόμενο διάστημα και αυτό που συμφωνήσαμε, έχω να δηλώσω το εξής. Δεν θα αφήσουμε χωριό για χωριό. Θα μιλήσουμε με τους συνάδελφους βιοπαλαιστές αγρότες. Κλιμακώνουμε την πίεσή μας με όλες τις μορφές πάλης, όποτε και όπου αποφασίσει ο Αγροτικός Σύλλογος. Θα βρεθούμε ξανά σαν κορονίδα, σαν σημείο αναφοράς πάλι στα πεζά, και από εκεί και μετά παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε επίπεδο Ελλάδας και με τις άλλες κινητοποιήσεις πανελλαδικά. Πάντως δεν έχουν την ίδια δύναμη οι κινητοποιήσεις στην Κρήτη σε ό,τι έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις, σας το πω πάρα πολύ απλά, στο Θεσσαλικό κάμπο. Η δική σας η παρουσία εδώ χθες, την ερχόμενη Κυριακή στις Μουρνιές, 31 του μήνα, αλλά όχι πάντως η ίδια δυναμική. Κάτι το οποίο συζητείτε, αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα σε κρίση τελικά? Ακούστε, κυρία Δουλγεράκη, είναι μεγάλη κουβέντα, έτσι. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Προσανατολισμένο αγροτικό κίνημα στο νομό Ηρακλείου είναι ο Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων και ο Αγροτικός Σύλλογος Ηρακλείου. Προσέξτε, στην Ομοσπονδία Χανίων προς αυτή την κατεύθυνση είναι τουλάχιστον 14 με 15 αγροτικοί σύλλογοι. Υπάρχει λοιπόν ένας πυρήνας τέτοιος που δίνει την όθηση του καλού προσανατολισμένου αγροτικού κινήματος. Τώρα, το αν το αγροτικό κίνημα είναι διασπασμένο, οφείλεται, κατά τη γνώμη μας, σε μια σειρά καλοθελητές, οι οποίοι κάθε φορά που το αγροτικό κίνημα ξεσηκώνεται, κάθε φορά
βάζει τα δίκαια αιτήματά του, μπαίνουν μπροστά, διαμορφώνουν συνθήκες συνελεύσης τύπου να ξεφουσκώσουμε, να βρεθούμε εδώ, να πάμε στο τάδι Υπουργείο. Όλος αυτός ο προσανατολισμός είναι προπαγανδιστικός, κυβερνητικός, που έχει σαν στόχο να παραπλανήσει το μικροπαλαιστή αγρότη. Από εκείνη την πλευρά έχετε δίκιο. Όμως, εμείς μετρόμαστε, κυρία Δουλγεράκη, με τον πόη. Μετρόμαστε με τον πόη της καθημερινότητας σε σχέση με τα προβλήματα που βιώνει το αγροτικό μας νοικοκυριό. Δεν αγγίζουμε, δεν ακούμε, μάλλον δεν είμαστε παράγοντες στη λογική της συνεννόησης με τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τα υπουργεία. Άρα από αυτή την πλευρά πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο και αργά ή γρήγορα το αγροτικό κίνημα θα πάρει τον προσανατολισμό του με ενισχυμένους και δυνατούς μαζικοποιημένους αγροτικούς συλλόγους. Απόλυτα ξεκάθαρος. Χρώματα, μηχανές, κομματικές μηχανές και όλα τα υπόλοιπα έχουν φέρει τούτα και εκείνα και τα άλλα. Και βέβαια σήμερα αυτό ως θέμα δεν ακολουθούν τις κινητοποίησεις οι αγρότες της Κρήτης. Στους δρόμους οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη λόγω λιτότητας και νέα ΚΑΠ, αλλά στην Κρήτη επικρατεί αδράνεια. Μπορεί να το διαβάσει και ο καθένας που μας ακούει αυτή την ώρα από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Γιατί όχι και στην Κρήτη με ερωτηματικό, μαχητικές κινητοποιήσεις σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Πολωνία. Το κεντρικό θέμα, πρώτη σελίδα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Τα στοιχεία που ενώνουν για πανευρωπαϊκό μέτωπο των αγροτοσυνδικαλιστών και η υπονόμευση των διεκδικήσεων στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Χριστόφορου του Παπαδάκη, κύριε Καρκαβάτσο. Ναι, ναι, σίγουρα θα ενημερωθούμε, σίγουρα θα το διαβάσουμε. Είμαστε σίγουροι όμως ότι σε αυτή την κατεύθυνση που ο προβληματισμός στην αγροτιά μπαίνει, ναι, οδηγούμαστε σε αυτές τις λογικές. Όμως, προσέξτε κάτι. Δεν θα παραπλανήσουν το καλά οργανωμένο αγροτικό κίνημα στη λογική όπως παράδειγμα της εξέγερσης στην πλατεία Βάφης, τα γνωστά επεισόδια που κάνουν απαξιωτική τη συμμετοχή του κόσμου. Στη μορφή που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί έχει μπροστά του σωστές, οργανωμένες, περιφρουρημένες κινητοποιήσεις και αυτές είναι η μορφή πίεσης που το απέδειξε η ζωή. Mm. Έτσι. Μέχρι τα πριν, ο συντοπίτης μας υπουργός έλεγε ότι είναι κομματικοί, ότι είναι καθοδηγούμενοι, ότι έχουν διάφορα αιτήματα μεταξύ τους κτλ. Σήμερα λέει ανοιχτές οι πόρτες. Γιατί υπάρχουν, εσφίξαν τα πράγματα, τα τρακτέρ είναι στους δρόμους. Και εδώ στην Κρήτη, κυρία Δουλγεράκη, θα πάρει διαστάσεις το αγροτικό κίνημα. Γι' αυτό παλεύει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, γι' αυτό παλεύουν ο Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων και τους στέλνουμε το μήνυμα. Εδώ είμαστε. Μετρώμαστε με τον πόη. Δεν μετρώμαστε μόνο με την ποσότητα. Είμαστε απέναντι σε αυτό που μας εβασανίζει και ξεκλειρίζει το αγροτικό μας νοικοκυριό. Ήσασταν ξεκάθαρος ούτως ή άλλως, κύριε Καρκαβάτσο. Και είναι και ξεκάθαρη η θέση σας για όλα αυτά τα οποία σημαίνουν μέσα στο αγροτικό κίνημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που σας ακούμε και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε πράγματα από εσάς και μαθαίνουμε πράγματα από